σήμερα στις 9 και 11 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά στο υπόγειο του κτηρίου του βιολογικού τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Άμεσα κινητοποιηθήκαμε με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Στο σημείο έχουν φτάσει 9 υδροφόρα οχήματα και 35 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, καθώς και ειδικά οχήματα. Εντοπίσαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά στο υπόγειο του κτηρίου, ενώ παράλληλα ενημερωθήκαμε ότι μια κοπέλα 28 ετών, υποψήφια διδάκτορ, λόγω της διακοπής ρεύματος που είχε συμβεί στο κτίριο, είχε εγκλωβιστεί στο ασανσέρ του κτηρίου. Η πρώτη λοιπόν ενέργεια ήταν να απεγκλωβίσουμε την κοπέλα, μεταφέρθηκε με ασφάλεια εκτός του κτηρίου και προληπτικά στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι καλά στην υγεία της και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο έργο της κατάδυσης. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει πλήρη κατάθεση. Η πυρκαγιά αφορούσε αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο, έχει περιοριστεί στο συγκεκριμένο σημείο και είμαστε στο στάδιο της αποκάθαρσης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ειδοποιηθήκαμε και για έτερο άτομο που ήταν στο κτίριο του φυσικού μαθηματικού. Λόγω επικοινωνίας που υπάρχουν στα υπόγεια, είχαμε καπνό και στα δύο κτίρια. Ήταν άντρας εργαζόμενος, απομακρύνθηκε και αυτός χωρίς πρόβλημα. Και επίσης δύο πυροσβεστικοί υπάλληλοι λόγω του πολύ πυκνού καπνού εμφάνισαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και ελέγχθηκαν από το ΕΚΑΒ και το ιατρικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Ο ένας προληπτικά έχει μεταφερθεί στο 424, αλλά είναι καλά εξωτερικά.